βρισκόμαστε μπροστά στο πιο θλιβερό και σημαντικό γεγονός της χρονιάς αυτή τη στιγμή. Γνωρίζοντας την κατάσταση η οποία υπάρχει στην Καστοριά, από τη δική μου τη μεριά ειδικότερα στο επιχειρήν, αλλά έχω μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει γενικότερα σε όλη την περιοχή μας, γιατί η επιχειρηματικότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πρόοδο και την ανάπτυξη αυτού του τόπου, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα τάρταρα λόγω της Γούνας και άλλων παραγόντων φυσικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε το και μαθαίνουμε τα νέα για το πιο σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι το νούμερο ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν άπαντες από τοπικούς φορείς μέχρι και τους πολίτες αυτής της περιοχής. Συγκεκριμένα από εσάς χθες το διάβασα ότι βρισκόμαστε σε μια τελική φάση πλέον και το επιβεβαίωσα με κάποια τηλέφωνα σήμερα το πρωί ότι υπήρχε μια συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας μεταξύ του κ. Γαβρόγλου και μεταξύ αντιπροσωπιών Πριτάνεων και Επιτροπών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, και τα νέα λένε ότι βρισκόμαστε σε μια τελική φάση πλέον συγχώνευσης. Θλίβομαι που δεν είμαστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει ως τοπικός φορέας πλέον και ως επιμελητήριο Καστοριάς. Έχω την αίσθηση ότι και άλλοι δεν είναι ενημερωμένοι, παρόλο που θα ήθελα να ανακοινώσω και να ενημερώσω από την εκπομπή σας ότι σε μια συνάντηση που είχαμε τον κύριο Γαβρόγλου πρωτού 1,5 χρόνο στη Φλόρινα, είχε υποσχεθεί ότι σε αυτές τις επιτροπές συγχωνεύσεων αλλά και γενικότερα θα υπάρχουν διευρυμένες επιτροπές τοπικών παραγόντων και υποχρεωτικά επιμελητηρίων. Mm. Είχαμε εντυπωσιαστεί κιόλας τότε. Σας είχε φανεί κάπως όλο αυτό, λες, βεβαίως, είναι δυνατόν, και όμως είσαστε απόντες όμως, έτσι δεν είναι. Βρισκόμασταν σε μια φάση που υπήρχαν, τα επιμελητήρια ήταν υπό αμφισβήτηση, οπότε για μας ήταν πάρα πολύ χαρούμενο. Εννοείται ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία άποψη, καμία γνώμη για τίποτα, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θλιβερό γεγονός για άλλη μια φορά, για ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Καστοριά. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι λεπτομέρειες πλέον αυτά. Δεν είναι πράγματα τα οποία θα ξαναπεράσουν στον ντούκου. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε άμεσα. Λοιπόν, το μήνυμα είναι αυτό. Πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούμε. Δεν μπορεί ξανά να υπάρχουν αποφάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, έστω και αν είναι προς θετική κατεύθυνση, που να μην ενημερωθεί και να μην ανακατευτεί η τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια πολιτική, γενικότερα και αυτοδιοικητική, αν θέλετε, και περιφερειακή ανυπαρξία και αδιαφορία, η οποία κοστίζει τελικά. Είναι τεράστιο το κόστος, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω, αυτό που δημοσίευσα κιόλας χθες, και μου το δίνουν ως μια σίγουρη, αν θέλετε, εξέλιξη, και το από εδώ και πέρα είναι διεκδικήσιμο, προσέξτε, είναι το γεγονός ότι η κατανομή είναι δεδομένη των 20 αρχικών και σίγουρων τμήματων. Δηλαδή, 11 στην Κοζάνη, 6 στη Φλόρινα, 1 στην Πτολεμαϊδα, που σημαίνει Κοζάνη, 1 στην Καστοριά και 1 στα Γρεβενά. Αυτά είναι τα σίγουρα. Μπορεί να υπάρξουν άλλα 2 ή άλλα 3, που σημαίνει ότι εμείς, στην πολύ πολύ καλή περίπτωση που θέλουν κάποιοι να την χαρακτηρίζουν και έτσι, θα είμαστε στα 3 ή στα 2, άρα μια χαρά είστε, θα πούνε. Και στην περίπτωση αυτή που λέω τώρα των σίγουρων τμήματων, είμαστε στο 1. Απαράδεκτα πράγματα. Ακόμα να σας πω κάτι. Μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε προσέγγιση. Έτσι, αυτή τη στιγμή κάνατε μια ποσοτική προσέγγιση. Εγώ θα σας έλεγα, ναι, ακούσαμε για 20-23 τμήματα. Ας τα πάρει τα μισά η Κοζάνη. Είναι λάθος αυτή η προσέγγιση αυτή τη στιγμή, αλλά ας μιλήσουμε ποσοτικά για να μπω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση όπως την παρουσιάζετε. Τα μισά, αν έπαιρνε η Κοζάνη, μια δίκαιη κατανομή θα ήταν, που δεν θα ήμασταν πάλι ευχαριστημένοι, να παραμείνουμε ως έχουμε. Που από εκεί και πέρα πάλι θα έπρεπε να διεκδικήσουμε για κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Ναι. Αυτό το πράγμα που ακούμε τώρα για ένα ή δύο, ή αν χαριστικά μείνουν αυτά που έχουμε, γιατί και αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, είναι μια κατάσταση η οποία δεν νομίζω να είναι κάποιος ευχαριστημένος. Όχι, σωστό. Αυτό ακριβώς. Υπήρξε φυσικά. Το λέω λίγο χοντρά, ότι είναι υποβαθμισμένα. Έτσι. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τα 3. Κάνουμε ποσοτική προσέγγιση. Ναι. Δεν μιλάμε ποτέ, για να μην παρεξηγηθούμε, ούτε για το ακαδημαϊκό επίπεδο, ναι, ούτε αυτό ακριβώς, μιλάμε αυτό για ακριβώς. Την ποιότητα των πτυχίων κτλ. Όμως, όπως πολύ σωστά είχε πει και ο κ. Γαβρόβλου, ένα ΤΕΙ, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε μία πόλη, έχει σαφώς και τα οικονομικά του ωφέλη και έχει και, και έναν συσχετισμό με την ανάπτυξη μιας περιοχής. Δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό λοιπόν.
Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτές οι επιτροπές οι οποίες έχουν συγκληθεί και πολύ καλά κάνουν, αν είναι πρωτοβάθμιες επιτροπές, σαφώς και συζητάνε τα συνδικαλιστικά του ζητήματα. Δηλαδή γίνεται μια συγχώνευση με τα ΤΕΙ και Πανεπιστήμιο και είμαι σίγουρος ότι τους Πριτάνης και καλά κάνουν και τον κύριο Γκανάτσιο και όλους να απασχολούν τα ζητήματα της τακτοποίησης σε εισαγωγικά του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος αλλά και της βιωσιμότητας του πρώην ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τους καθηγητές, τα κονδύλια τους κτλ. Κτλ. Από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία είναι απούσα. Δεν θα εκφράσει την άποψή της, δεν πρέπει να δει ποια είναι τα τμήματα, δεν πρέπει να πούμε τη γνώμη μας για το... και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτή την περιοχή. Να σας πω κάτι, η ΙΤΑ ήταν αυτό που λέμε γκόλα από τα αποδυτήρια. Μέσα σε όλο αυτό το πράγμα συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή την Καστοριά, τη Φλόρινα, την Κοζάνη και τα Γρεβενά ως ίσες. Αυτή τη στιγμή, εάν μιλάμε για περιφερειακή συνείδηση, η Καστοριά αυτή τη στιγμή πλήττεται ανεπανόρθωτα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς. Πλήττεται, βέβαια πλήττεται. Έτσι βρίσκεται στην πιο μειονεκτική θέση. Άρα έχουμε το κάθε δικαίωμα, νομίζω, ως φορείς αλλά και ως Καστοριανοί, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτήν την αλλαγή που έρχεται. Κύριε Πρόεδρε, μας είχαν βάλει σε μία κουβέντα πριν μερικούς μήνες, όταν και πάλι έβλεπα να έχει κάνει κοιλιά όλο αυτό, μία κουβέντα απλά και μόνο για να φανεί ότι όλοι τελικά συμμετέχουν στον διάλογο. Θυμάστε κάτι για μαθηματικά, κάτι για φυσική κτλ., ότι θα φέρουμε τμήματα που και αυτά χάθηκαν στην πορεία. Ήταν όλα αυτά. Όχι, αυτά είναι τεχνάσματα. Σου δίνουν πράγματα, λες, α, ωραία, για να καθίσω να συζητήσω. Και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων σε κοιμίζουν, είσαι εκτός μετά γιατί άλλα σκέφτεσαι. Αν θα κερδίσεις την έδρα, μήπως χάνεις, πώς κάνεις, τι ράνεις, τι ψήφους κερδίζεις. Και τα χάνεις μετά όλα, τίποτα. Και μετά έρχεσαι κάποια στιγμή, και να σας πω και κάτι, το ξέρω το παραμύθι. Να οι δημοσιογράφοι τα διωγγώνουν, να δεν είναι ένα, είναι δύο, είναι τρία, δεν είναι έτσι, δεν έχει ακόμα το τελικό, θα και το δούμε. Και τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, αυτό ακριβώς. Να τελειώσει δηλαδή και να βρεθούμε πρωτετελεσμένων ξανά. Το έχω δει ξανά το έργο. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Το έχω δει ξανά το έργο και εγώ και εσείς πολλά χρόνια. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητο να μπει ένα βέτο, να σταματήσει αυτή η ιστορία, να μπει μπροστά οι βουλευτές. Να μην προστάω την Περιφερειάρχη, να ενημερωθούμε άμεσα. Να μην τα γενικεύουμε, γιατί θα. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, να μην φοβόμαστε να τα. Και μην τα κάνουμε όλα γενικά. Να μπουν οι βουλευτές. Βεβαίως. Εδώ υπάρχει κυβερνητική ευθύνη. Υπάρχει βουλευτής που είναι και υφυπουργός. Ένα. Δεύτερο. Θυμάστε, η κυρία Αντωνίου είχε πει τότε αυτά που είχε πει για τον άλλον. Δεν έγινε κάτι όμως, γιατί μας τσακίσανε με το Αθηνά τότε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πάρουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πρακτικοί και να τελειώνουν τα παραμύθια, είναι απλά τα πράγματα. Βγαίνει ο Καραταγλίδης που είναι βουλευτής και λέει: ακούστε να δείτε πόσα λένε οι πληροφορίες. Ένα. Τέλος. Η συμφωνία είναι τέσσερα. Το ανακοινώνω τώρα και παρακαλώ. Καταλάβατε. Δεν έχει. Θα το δούμε το πολυνομοσχέδιο. Είναι στα σκαριά. Ξέρουμε αν είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Να μας δώσουν ενημέρωση. Τι βουλευτές είναι. Η πρόθεσή μου αυτή τη στιγμή. Και η διάθεσή μου έτσι ώστε να βγω σήμερα στην εκπομπή σας δεν είναι για να πω τη γνώμη μου. Είναι, εάν σε περίπτωση βρισκόμαστε υποτετελεσμένων, να προειδοποιήσουμε ότι αυτό δεν θα το δεχτούμε. Διαφορετικά πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις, έτσι να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Μακάρι να υπάρχει κάποιο κρυφό χαρτί, να έχουν πάει όλα καλά, να μην ισχύει το ένα τμήμα και να μας ανακοινώσει η κυβερνητική βουλευτής ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και είναι πάρα κύριε πολύ Πρόεδρε, καλά. Είναι, πρέπει να το γνωρίζουμε. Είναι απογοητευτική αυτή η ελπίδα και θα σας πω γιατί μας έχει απογοητεύσει πάρα πολλές φορές. Για πέντε πράγματα θέλετε για το φυσικό αέριο, θέλετε για το αστυνομικό μέγαρο, θέλετε για τόσα πράγματα. Πάντοτε λέγανε κάποιοι ότι έχουμε άσο στο μανίκι. Περιμένετε και θα δείτε. Μα δεν έχουμε δει κάτι. Απαιτούμε λοιπόν να ενημερωθούμε, να ξέρουμε τι ακριβώς συζητείτε, τι ακριβώς γίνεται και τι σχεδιάζουν χωρίς εμάς. Για το μέλλον του ακαδημαϊκού. Για να το δω λοιπόν όλο αυτό και να δω και ποιες πρωτοβουλίες. Και εδώ τώρα δεν είναι ο Κεπαπτσόγλου να κάνει δημοτικό συμβούλιο ή ο Αγγελής. Οι πρωτοβουλίες είναι συγκεκριμένες. Αν είναι αυτή τη στιγμή ξανά να κάνουμε μια σύσκεψη για να στείλουμε ένα έγγραφο. Ναι, να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο για να βγάλουμε ψήφισμα. Ξέρετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πίεση. Όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί το θέμα το παρακολουθούμε, υπήρχε ένα πρόβλημα. Υπήρχε ένα πρόβλημα, το γνωρίζετε, δεν υπήρχε μια συμφωνία. Έτσι. Υπήρχε ένα κακό κλίμα μεταξύ Πανεπιστημίου και ΤΕΙ. Είναι η πρώτη φορά σήμερα που διαβάζουμε ότι πλέον τα πράγματα βαίνουν αισίως και ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει συγχώνευση. Άρα εδώ βρισκόμαστε πρωτετελεσμένων ήδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να δούμε τη συγχώνευση αυτή. Όχι πάλι χωρίς εμάς.
πρέπει να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω. Με όλο αυτό που λέτε, αν είναι ένα, αν είναι τρία, αν είναι τέσσερα, αν είναι δύο, χάνουμε και οποιοδήποτε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα ή μια διεκδίκηση να επιλέξουμε κιόλας τι θα φέρουμε, βρε παιδιά. Θα μου πεις, θα επιλέξει ποιος, ο πρόεδρος και ο τα. Όχι, αλλά μέσα από συζητήσεις, αυτά έτσι γίνονται. Να. Μέσα από. Καταλάβατε τι εννοώ. Γίνονται κάποιες κουβέντες και επιλέγεις, θέλω να φέρω ΤΕΗ λογιστικής. Γιατί έχει χιλιά άτομα, παράδειγμα. Θέλω να φέρω, καταλάβατε, εδώ δεν μας δίνει κανείς πλέον το δικαίωμα να πούμε κάποιον μας για τίποτα. Χάθηκε το τρένο που δεν το έχει ούτως ή άλλως και στο πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την επιτροπή η οποία έγινε χθες, η οποία ήταν και τριμελής και με τους αντιπριτάνες κτλ. Να γνωρίζουμε και αν υπήρχε και κάποιος από την Καστοριά. Έτσι ώστε και να ενημερωθούμε, αλλά έχω και την αίσθηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο την έχω αυτή την αίσθηση, ότι ίσως και να μην υπήρχε κάποιος από την. Εγώ πάντως την ενημέρωση που έδωσα την έχω από την Κοζάνη, φυσικά και δεν είναι πηγή Καστοριάς, έτσι, και οπότε αυτό ίσως ενισχύει αυτό που λέτε. Δεν είναι πηγή Καστοριάς. Οι πληροφορίες που έχω και δημοσίευσα είναι από την Κοζάνη. Δικαιολογημένα είμαστε καχύποπτοι. Αυτό πιστεύω γιατί αυτό έχει δείξει ο χρόνος. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται άμεση αντίδραση. Άμεση αντίδραση.